Αφήστε μας ήσυχους να δουλέψουμε, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέλευση του ΟΣΑ στο Παρίσι. Είναι ευθύνη της Ελλάδας να βγάλει την οικονομία της από την κρίση, είπε και πρόσθεσε. Τα σενάρια χρεοκοπίας ή επιμήκυνσης απλώς δυσχεραίνουν την προσπάθεια της χώρας. Νωρίτερα, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση δίλημα από τις Βρυξέλλες της Μαρίας Δαμανάκη. Ή συμφωνούμε με τους δανειστές μας σε ένα πρόγραμμα σκληρών θυσιών με αποτελέσματα, ή επιστρέφουμε στη δραχμή, είπε προειδοποιώντας. Το σενάριο απομάκρυνσης της Ελλάδας από το ευρώ είναι πλέον στο τραπέζι. Δεν υπάρχει θέμα εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ολιρένα Μαντέου Αλταφάζ. Το μέλλον της χώρας είναι στο ευρώ, δήλωσε ο Γιώργος Πεταλωτής, κάνοντας λόγο για σενάρια που θα παραμείνουν σενάρια. Λάθος χαρακτήρισε τη δήλωση Δαμανάκη ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ανάγκη συνένεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων επέμεινε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι οικονομικά αδύναμες τάξεις δεν έχουν πλέον να δώσουν κάτι πέραν όσων ήδη έδωσαν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Με το σύνθημα «Δεν πάει άλλο», χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες για την οικονομική κατάσταση της χώρας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, το Βόλο και άλλες πόλεις. Οι συγκεντρώσεις οργανώθηκαν αυθόρμητα μέσω του διαδικτύου από αγανακτισμένους πολίτες, όπως αυτό αποκαλούνται. Περίπου 100 άτομα παραμένουν στο Σύνταγμα. Με 2-0 νίκησε ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ και τερμάτισε πρώτο στη βαθμολογία των play-off τη Super League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό Βόλου με 5-1. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Βόλου θα αγωνίζονται του χρόνου στο Europa League.